Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι η Χριστίνα μαζί μου ο Τόλης. Hello. Το σημερινό βίντεο θα μείνουμε 24 ώρες σε αυτή τη χάρτινη πιτσαρία. Ναι. Εσείς είμαστε στο καινούριο και δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή. Πατήστε αυτό το κουμπάκι, από κάτω ακριβώς, και πατήστε το like οπωσδήποτε και γράψτε κάτω στα σχόλια. Σας αρέσει η πίτσα ή μήπως προτιμάτε χάμπουργκερ? Εμένα μου αρέσει η πίτσα, μπέργερ. Αλλά προτιμά τον μπέργκερ. Εγώ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πολύ έξυπνη απάντηση. Σήμερα θα παραμείνουμε 24 ώρες, θα φτιάξουμε πίτσες, θα κάνουμε delivery, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Γιατί μέσα σε αυτή την πιτσαρία θα γίνουν και πάρα πολλά challenge. Είσαι έτοιμος, Τόλη? Πάντα είμαι έτοιμος εγώ. Τι πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις? Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ ξέρω ότι θα τα καταφέρω και θα σε νικήσω. Να έχω πάρει μέχρι και Μιτσιλίν. Έχω πάρει τώρα στο κράνιο. Έχω πάρει μέχρι και Μιτσιλίν. Καλά. Και τα Μιτσελίν μπορεί να το πήρες. Εγώ πήρα Μιτσελίν. Μιτσελίν. Από εδώ είναι ο δάσκαλός μας. Ποιος είναι αυτός? Ξέρουμε, εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Ο Άκης Πετριτζίκης. Ούτε ένα τόλι, τι Άκης Πετριτζίκης. Παιδιά, ξεκινάμε! Πρώτα πρέπει να σας δείξουμε τι ακριβώς περιέχει η χάρτινη πιτσαρία. Έχουμε αυτό το πάγκο, έχουμε ντοματούλα, έχουμε πιπερούλα, πιπεριά. Έχουμε κάποια εδώ τέτοια για τα challenge, από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει ετοιμάσει η famous team για μας. Εδώ έχουμε σπαγκέτι. Μαμά, εσύ ξέρεις τι είναι αυτό? Ξέρω. Τι είναι? Κάνεις έτσι. Ναι, κάνεις έτσι και... Τα κάνεις πάστα. Τι λες? Τι είναι, για πες. Βάζεις κάποια μπαχαρικά, τα κάνεις έτσι για να γίνουν ένα μεγάλο μπαχαρικό. What? Και τα βάζεις στο... Χωρίς πλάκα. Βάζεις, ας πούμε, ρίγανη. Το μεγάλο μπαχαρικό. Κατάλαβα, ναι. Μεταμορφώνεται. Βάζεις εκεί μέσα. Και αυτό μεταμορφώνεται και γίνεται μεγάλο. Ναι. Ας πούμε, πώς να πούμε, το πιπέρι πάπρικα με το τέτοιο, πώς λέγεται. Βάζεις με βασιλικό, θα βγει πιπρο βασιλικό, πιπερο βασιλικό. Σταμάτησε. Και θα είναι έτσι ανάλογο αυτό. Όχι. Συνδυάζεις κάποια μπαχαρικά μαζί και γίνεται ένα μπαχαρικό. Και μετά τα βάζεις σε... Μείγμα, Τόλη, μείγμα γίνεται. Αυτό. Και το βάζεις στο κρέας. Ρε Τόλη, το ξέρω, λες να μην ξέρω, τι είναι άσχημο. Εσύ είπες πάστα εκεί βάζουμε. Γι' αυτό... Πάστα γίνεται, γιατί το πατάς. Εγώ στη μητέρα γίνεται πάστα. Λοιπόν, για να πούμε, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τα γάντια κουζίνας, για να μην καούμε από αυτό το υπέροχο. Μην το κλείνεις, θέλει να το βγάλει. Εδώ θα φτιάξουμε στο φούρνο το υπέροχο. Και εδώ θα βάζουμε τις πίτσες μας. Ναι, γιατί θα είναι χωριάτικες πίτσες. Μάλλον. Έχουμε ένα ψυγείο. Τους πισινούς σας είπαμε. Εννοώ τα καδράκια σας αναλύσαμε. Το Μιτσιλίν. Εδώ είναι το τραπεζάκι, στο οποίο θα δουλέψουμε μαζί με τον Τόλι για 24 ώρες. Έχουμε εδώ μερικά ingredients. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, έχουμε και κάποια tips. Θα πρέπει να μας αφήσουν. Χριστίνα, Τόλι. Μόνο σε μένα. Τι, ξεκινάμε τα challenge? Μάλλον. Για πείτε μας ποιο είναι το πρώτο challenge. Στο πρώτο challenge θα φτιάξετε κουτιά πίτσας. Μανιτάρια. Ρε Μανιτάρια, γιατί είναι 5. Δεν θέλει παραπάνω πίτσα. Θέλει. Δεν τρώνε όλοι. Πώς φτιάχνετε αυτό το πράγμα? Εγώ το βάλω και αυτό κάπου. Πώς το φτιάχνεις αυτό το πράγμα? Ο Τόλης δεν ξέρει καν πώς φτιάχνει. Εσύ ξέρεις? Βέβαια. Για δείξε μου τότε. Δεν θα σου δείξω, θα το βλέπεις και θα το κάνεις. Πόσα είναι, 6? Εσύ γιατί σε μένα άφησες λιγότερο χώρο? Μα ίσο είναι, να. Α? Έχεις περισσότερο. Α, έλα να πάρουμε 3 και 3. Θα συρνώ. Ποιος θα συναρμολογήσει πιο γρήγορα τα κουτάκια? Πώς? Α, μπορούμε να τα κάνουμε και έτσι. Να, είναι η πίτσα famous team, παιδιά. Όποιος θέλει να τη δοκιμάσει, να μας το πει. Λοιπόν. Θέλει να δοκιμάσει, να περιμένει. Να έξω το πάω. Λάθος το πάω. Πιτσαρία. Κοίτα πώς θα κλείνω και θα κλείνω κουτιά. Πόσο να παίρνω, άραγε, πολλά ή λίγα? Μην πετάς κάτω. Δεν ξέρω πώς να τα κάνω. Να κοιτάς και το μέλλον. Δεν ήταν δίκιο. Γιατί?
Εσύ ήξερες πώς να το κάνεις, εγώ δεν ήξερα. Πάρε το χρόνο σου, κάποια στιγμή στη ζωή σου θα μάθεις να μαζεύεις. Μάθε τέχνη και λένε άστιν. Εγώ κέρδισα. Πώς έμαθες, αργά και σταθερά. Σταθερά. Πιο σταθερά από σένα. Και το πέταξες και αυτό. Έτσι είσαι με τους πελάτες. Τι θέλεις, να μου κατεβάσουν τον βαθμό στην πιτσαρία μου. Θα πω ότι εσύ το έκανες αυτό το κουντί. Εγώ που έχω πολύ καλή βαθμολογία, οι ανταγωνιστές θα χαρούνε. Όλα εγώ τα έκανα. Έχουμε την καλύτερη πιτσαρία. Φέμους. Παναγία. Νικήτρια είμαι εγώ. Όχι εγώ. Εδώ στην οθόνη θα δείτε. Καλά, εντάξει, στο επόμενο round θα νικήσω. Εντάξει, κοίτα να δεις. Όντως δεν ήξερες πως μαζεύονται τα κουτιά. Εγώ δεν ευθύνομαι. Αυτό είναι το challenge. Εγώ τα ξέρω. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Ναι. Θα τα βάλουμε όλα εδώ. Υπέροχα. Να έχουμε έτοιμα τα κουτάκια για τη δουλειά. Τα μακαρόνια. Πρέπει να μαζέψουμε λίγο. Να είναι καθαρή η πιτσαρία. Θα έρθει. Ναι. Πώς λέγονται αυτοί. Α, θα έρθει το γεωνομικό και θα μας πει. Δεν είναι καθαρά. Ω, Τόλι, καινούρια παραγγελία. Τι μας ήρθε εκεί, για να δούμε. Για πάμε να δούμε. Πίτσα. Πίτσα special θέλουν Τόλι. Πρέπει να την κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Πάμε τότε. Okay, παιδιά, έχουμε την πρώτη παραγγελία και είναι πίτσα special. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να την ετοιμάσουμε. Έτσι. Πάμε. Τι πάει special. Πάει ντοματούλα. Μήπως πρώτα τυρί να βάλουμε. Όχι, το τυρί από πάνω. Μπαίνει σάλτσα, υποτίθεται τώρα έχει σάλτσα. Mm-hmm. Ντοματούλα. Είναι πολλές ντομάτες, δεν είναι αυτές. Ναι, να ένας. Οικονομήσουμε λίγο. What? Τι να οικονομήσουμε. Κάνουμε οικονομία εννοείς. Να βάλουμε έτσι όμορφα και ωραία. Πιπεριές. Στοπ. Πολλές βάλαμε. Επειδή δεν σ' αρέσουν εσένα πιπεριές, τι λες. Βάζουμε και λίγα μανιτάρι. Όχι πεπερώνι. Σαλάμι και μετά πεπερώνι. Θα βάλουμε σαλάμι. Θα βάλουμε μπόλικο για να τους αρέσει. Και λίγο παραπάνω μανιτάρια. Τι έχουμε βάλει. Και τυράκι από πάνω. Τυράκι από πάνω. Τώρα θα τη βάλουμε εδώ. Και ένα special περισσότερα. Ουπ. Τυράκι. Και τώρα θα πρέπει να το βάλουμε στο φούρνο. Έλα βάλε. Δεν έβαλες καν τα γάντια. Ναι, γιατί τώρα ακόμα δεν χρειάζεται. Θα το βάλουμε τα γάντια. Τόλι, η πίτσα είναι έτοιμη. Πρέπει να βάλεις τα γάντια να τη βγάλεις. Ού, τώρα. Μη καεί τώρα. Περιμένουμε. Έχετε και ο ντιλιβεράς. Θα πάει την πίτσα τώρα στον πελάτη. Έλα. Νομίζω θα βάλει λίγο ανάποδα. Έτοιμη πίτσα, έτοιμη. Οπ, και τώρα θα τη βάλουμε μέσα στο κουτάκι. Οπ, τέλεια. Υπέροχα, η πρώτη μας πίτσα. Η πρώτη μας πίτσα είναι έτοιμη. Και τώρα φώναξα τον Delivera για να πάρει την πίτσα. Έλα, Delivera, είναι έτοιμη η πίτσα. Να την πας. Μετρητά ήτανε. Μετρητά. Ναι. Καλά, δεν χωράει. Εντάξει, πήγαινε την έτσι, δεν πειράζει. Έλα, πήγαινε γρήγορα. Γρήγορα, να τη φάνει ζεστή. Τέλεια, η πρώτη μας δουλειά έγινε. Ναι. Τώρα τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε την επόμενη παραγγελία μας. Ναι, μέχρι τώρα χαλάρωσε. Τόλι, ήρθε και άλλη παραγγελία. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, δεν έχουμε καθόλου τυρί. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος θα τρίψει περισσότερο τυρί σε 10 δευτερόλεπτα. Παιδιά, το δεύτερο challenge είναι ποιος θα τρίψει περισσότερο τυρί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι. Και ο χρόνος ξεκινάει. Κέρδισε ο Τόλις, νομίζω. Τι έπαθες, Χριστίνα? Νομίζω αμβολικό. Καθόλου. Το τυρί είναι ωραίο πάντως. Αφού εσένα δεν σ' αρέσει το τυρί. Πώς το πάω? Δεν ξέρω εσύ. Καλό. Τέλος πάντων, σε αυτό το τσάνι νίκησε ο Τόλις. Έχουμε καινούρια παραγγελία. Τι είναι? Πεπερώνι. Είναι, θα το παραλάβουν από το κατάστημα. Ναι. Άρα πρέπει να βιαστούμε γιατί θα έρθουν. Έλα. Ετοιμάζουμε, παιδιά, αυτή τη στιγμή την πεπερώνι. Ναι. Κλάτς. Τι κάνεις? Okay, πρέπει να βάλουμε ντομάτα. Πεπερώνι μπαίνει ντομάτα. Εντάξει, φτάνει. Ας βάλουμε και άλλη ντομάτα έτσι. Mm-hmm. Μετά. Μανιτάρι δεν μπαίνει στην πεπερώνι. Εντάξει. Στο πεπερώνι. Στην πεπερώνι. Στην πίτσα. Όχι τυρί ακόμα. Πρέπει να βάλουμε πεπερώνι και μπόλι. Βάλτε όλα έτσι. Αυτό λες τυρί. Να το τυρί.
Εμπόλικο τυρί θα βάλουμε. Κάτσε, δεν θα φάνε και δεν είναι τέσσερα τυριά. Και τώρα θα πρέπει να το βάλεις μέσα. Έλα. Τώρα πρέπει να το βάλεις μέσα και το βάζω. Έλα, βάλε, βάλε. Τώρα εγώ θα την ανάψω. Χέρια, μην καείς. Εντάξει. Έλα, τέλεια. Τώρα περιμένουμε. Μην με χτυπήσει, κοίτα. Θα μπει τώρα κανένας πελάτης και δεν θα αφήσουν tips. Ποιος θα μαζέψει περισσότερα tips challenge. Τολί, είναι challenge. Για να δούμε ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα tips. Αυτός ο πελάτης θα είναι δικός σου που θα εξυπηρετήσεις. Για να δούμε πόσα θα σου αφήσει και άμα σου αφήσει. Και στο επόμενο θα είμαι εγώ. Όπα, η πίτσα έγινε. Η πίτσα είναι έτοιμη, περίμενε. Έλα γρήγορα, μην καεί, είναι δικός μου πελάτης. Βγάλε, βγάλε, βγάλε. Πρέπει να φέρεις το τέτοιο. Γρήγορα, γρήγορα το κουτάκι. Το κουτάκι, το κουτάκι. Βάλ την. Έλα. Οπ. Οπ. Α, κι. Ου. Τόλι, θα πρέπει να εξυπηρετήσεις τώρα εσύ. Για να δούμε πόσα tips θα σου αφήσουν. Εγώ πιστεύω θα μου αφήσει μπόλικα. Υπέροχα. Τέλεια. Είναι έτοιμο και ακόμα δεν έχει έρθει ο πελάτης. Α. Για να δω. Έχουμε και μία μαργαρίτα. Θα την παραλάβουν από το κατάστημα. Ω, τέλεια. Τολί, έρχεται ο πελάτης. Τώρα, κοίτα, κοίτα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας, τι θέλετε. Έχω κάνει μια παραγγελία. Ναι, ναι, για μια ποια πίτσα. Πεπερώνι είναι. Α, πεπερώνι, νάτι. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, καλά, εσείς. Νάτι, η πίτσα σας. Ωραία. Είναι ζεστή, έτσι. Είναι ζεστή, μόλις την κάναμε για... μόνο για εσάς. Να ρωτήσω κάτι, το τυρί από πού το προμηθεύεστε. Από τη Γαλλία, το καλύτερο τυρί. Καλά, γαλλικό τυρί έχετε. Ναι, είναι το καλύτερο του κόσμου. Γενικά εκτιμώ τα ελληνικά προϊόντα. Και ελληνικά έχει. Πόσο κοστίζει η πίτσα. Κάνει 10 ευρώ ακριβώς. Είστε και λίγο ακριβή, 10 ευρώ η πίτσα, ελπίζω να είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει δύο τυριά ελληνικό και γαλλικό. Τη καλύτερη πεπερώνη. Επειδή ήσουν πάρα πολύ εξυπηρετητικός, εδώ. Εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα μοιραστείτε, βέβαια. Γιατί είμαι πολύ large. Ναι, ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Καλή συνέχεια. Τόλι, να σου πω, άφησε tips. Ναι, ναι. Πόσο σου άφησε, 1 ευρώ. Ναι. Από ό,τι είδα, 1 ευρώ. Και είπε και να τα μοιραστούμε. Αυτό σημαίνει ότι 50 πρέπει να μου τα δώσεις. Να μοιραστώ. Εγώ... Έτσι είπε. Εγώ έκανα την πίτσα. Πίτσα την κάναμε μαζί. Εγώ την εξυπηρέτησα και εγώ την έδωσα. Τέλος πάντων, θα φτιάξω εγώ τώρα τη μαργαρίτα. Κάνεις. Θα σαλίβω το. Πώς λέγεται. Σάλτσα! Σάλτσα, σάλτσα! Λοιπόν, επειδή είναι δικιά μου πίτσα και θα την εξυπηρετήσω, μην κάνεις τέτοια. Θα βάλουμε σαλαμάκι. Σαλαμάκι! Θα βάλουμε και αυτά. Στη μαργαρίτα δεν μπαίνουν αυτά. Στη μαργαρίτα νομίζω δεν μπαίνει καν τέτοιο. Τυρί και σάλτσα. Πω, ρε Τόλι, βγάλε αυτά. Αμά! Λάθος τι δέκα. Τόλι, θέλεις να μην μου αφήσουν μπουρμπουάρ. Έλα να τη βάλεις μέσα. Έλα. Να ανοίξουμε το φούρνο. Ναι. Τώρα περιμένουμε να ετοιμαστεί η πίτσα και να έρθει ο πελάτης. Να δούμε πόσο θα μου δώσει. Θα προσπαθήσω να το εξυπηρετήσω όσο καλύτερα γίνεται για να πάρω περισσότερα μπουρμπουάρ. Ναι, ναι, ναι. Μην τύχω και καμιά τσιγκούνα ή τσιγκούνι. Έχω ελπίζω για να νικήσω το τσάλι. Υπάρχει περίπτωση να μην μου δώσουν και τίποτα όμως. Ναι. Καλά. Ελπίζω να δώσουν. Εσείς παιδιά τι πιστεύετε, πρέπει να αφήνουμε μπουρμπουάρ. Οι άνθρωποι δουλεύουν. Όχι, άμα δουλεύουν, άμα εξυπηρετούν καλά. Άμα εξυπηρετούν καλά. Άμα είναι σε φάση παραγγείλτε, όχι μπουρμπουάρ. Ναι. Πρέπει να εξυπηρετούν οι άνθρωποι. Όταν δείτε τον Τόλι, μην του πείτε. Αλλά τι θέλετε. Γιατί δεν θα σας αφήσω τίποτα. Πείτε, τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλή... Πώς είστε. Τι θα θέλατε. Πώς το θέλετε, μαύρο, άσπρο. Τόλι είναι έτοιμη. Ετοιμάζω το κουτάκι. Κλείνω το φούρνο. Κλείσε το φούρνο, βάλε και το γάντι. Δεν έχει έρθει ακόμα η πελάτησα. Πάλι καλά. Βγάζω, βγάζω, βγάζω. Έλα, έλα, έλα. Όπα! Οπ, τέλεια! Και νομίζω ότι έρχεται και η πελάτησα. Για να δούμε πώς θα τίξει. Όπα, έρχεται. Δεν νομίζω να μου αφήσει τίποτα. Μαργαρίτα ατομική δεν είχατε. Ατομική λέγεται. Μαργαρίτα λέγεται. Μαργαρίτα ατομική η πίτσα όμως. Αυτή την πίτσα δεν λέτε εσείς. Αυτή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Είναι έτοιμη. Είναι μία από τις καλύτερες πίτσες. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το έκανα με πολύ αγάπη. Ναι, με τι άλλο θα το έκανες. Με αγάπη. Με αγάπη μόνο για σας να έχετε υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε κάνει 10 ευρώ. Για συνταξιούχος δωρεάν. Όχι, τι συνταξιούχος, όχι, εργάζομαι εγώ εδώ.
Πολύ ευχαρίστω, εγώ θα τη στείλω. Το αφεντικό σου, το αφεντικό σου πού είναι? Δεν ξέρω πού είναι, αλλά εγώ θα σε στην έδινα, αυτό σε το αφήνω. Γιατί μου έχει πάσει η μύτη τώρα και λέω μήπως θα μου κάνει δώρο. Εγώ θα σας έκανα, αλλά άμα σας κάνω δώρο αυτό θα με διώξουν από τη δουλειά. Ναι, καημένα, κορίτσια. Ναι. Δεν βλέπω. Δεν βλέπουν τα ματάκια. Να, βλέπω εγώ. Βλέπεις εσύ? Όχι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλοί. Δεν έχω ρέστα. Όχι. Γιατί δεν έχω? Άμα θέλετε πάντως, μπορείτε να μας ευχαριστήσετε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό το χαρτάκι γράφει κάτι. 5 ευρώ. Τι θα γίνει με σένα, παλιόγρια? 5 ευρώ γράφει. 5 ευρώ γράφει. 5, ναι, 5. Ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστώ, κοριτσάκι. Ευχαριστούμε εμείς. Υγεία, ευτυχία και να πάρετε γρήγορα σύνταξη. Να περάσετε τέλεια στα καπί. Είμαι σε χειρότερη. Είμαι. Είσαστε εδώ. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Τόλι, Τόλι, πήρα 5 ευρώ. Η παλιόγρια δεν μου τύχαινε εμένα. Τι μόλις παλιόγρια, Τόλι. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Εσύ τι έλεγες παλιόγρια? Κοίτα, εσύ πήρες το 1 ευρώ και εγώ πήρα 5. Τουλάχιστον καφέ θα πάρω. Ούτε καφέ δεν παίρνει, Τόλι. Άστο, ζει σε άλλο κόσμο εσύ. Πώς ανέβηκαν έτσι οι τιμές? Τέλος, να πούμε ότι σε αυτό το challenge κέρδισα εγώ. Καλά, εντάξει, έχουμε κι άλλο ένα challenge που θα νικήσω σίγουρα εγώ. Ελπίζω. Ω, κουράστηκα. Κι εγώ, και έχει βραδιάσει κιόλας, τελειώνει και βάρδια, αλλά το σημαντικότερο ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Ότι δεν φτιάξαμε μια πίτσα για μας για να φάμε και πεινάω. Κι εγώ πεινάω, πω πω θα. Α, τέλεια. Πεινάω. Θα φτιάξουμε μια τέλεια πίτσα για να τη φάμε. Ναι. Ποιος θα ανοίξει το καλύτερο φύλλο challenge? Στο τέλος της βάρδιας να κάνουμε και challenge. Μα τι διαφορά έχει, θα κάνουμε και challenge και θα φάμε. Ναι, εντάξει. Έλα, πες ότι φοβάσαι. Εγώ? Ναι, για να... Τώρα θα κάνω μια πίτσα που δεν έχεις ποτέ δοκιμάσει. Καλά, θα δεις τι θα φτιάξω εγώ. Α, πρέπει, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρεις τι, πρέπει να κάνουμε έτσι. Το έχω δει, που το κάνω στην τηλεόραση. Ρε το λέει, άμα το ανοίξουμε έτσι, δεν θα βγει πίτσα. Καλά. Γιατί, θα σε φυσί, τι είσαι? Το βλέπω τι είσαι εσύ. Να, εγώ την άνοιξα με τα χέρια. Τρίπια. Δεν έχω να πω τρίπια. Κάποια δεν θα πάει σίγουρα. Στόμε ρε θα με φάω. Σβήστε το αυτό! Ρώση, γιατί είναι σχέδια? Ωπα! Ρώση, είναι κουλά! Ενοχλείς κι εσύ. Εσύ με ενοχλείς. Εγώ θα κάνω. Ξέρω πώς θα το κάνω. Θα σου πέσει. Ένα. Γιατί δεν κολλάει αυτό το πράγμα? Ξέρω, βρήκα πριν. Το μακριτικό σου κάνει. Εγώ τι να έκανα έτσι με τα χέρια να τελειώνω. Θες να σε βοηθήσω με τα χέρια? Ναι. Κοίτα πόσο όμορφη την έκανα. Όμορφη. Θες να σε βοηθήσω? Κοίτα τώρα πώς κάνουν οι επαγγελματίες. Γιατί μου το πιέζεις?
σημειώσει. Τέλα. Να σε βοηθήσω. Όχι, μπορώ και μόνη μου. Περνάω και μόνη μου καλά. Πώς είναι αυτό το τραγούδι? Είναι της ηλικίας σου, φαίνεται. Θα κάνω και αυτό. Πρώτα κάνε την πίτσα και μετά... Δεν πες... έχει το γύρο, έχει πίτσα γύρω-γύρω. Το έχω δει. Σιγάρε τον. Εσύ ούτε αυτό δεν μπορείς. Πώς πάει γύρω-γύρω, δεν έχει γύρω-γύρω. Το είπα από το κεφάλι μου, το κάνεις. Κατά λάθος. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει. Τελείω. Κάτι είναι καλά, το κάνεις καλά. Για ξανακάτω μία, έτσι. Πώς. Κι εγώ μπορώ. Για πέτα. Για πετάξετε. Καλώς. Σε βοήθησα. Πες ευχαριστώ γιατί σε βοήθησα. Είδατε πόσο καλά το έκανα. Καλό. Καλό. Ότι είτε το ρίχνετε και το πιάνετε με το δάχτυλο. Μόνο με το δάχτυλο, έτσι. Α, δεν είναι πάρα. Ναι, το κάνουν με το δάχτυλο, αλλά αυτοί το γυρίζουν. Τελείωσε ο χρόνος, Στόλη. Ποιος έκανε καλύτερο? Κάτι μου λέει ότι εγώ. Πίτσα δεν φτιάξαμε όμως. Στόλη, θα πρέπει να μας ανακοινώσει να ποιος είναι ο νικητής. Στόλης. Yes! Το πήγε καλύτερα. Αυτό την έπιασα καλύτερα. Εγώ κοίτα πόσο όμορφο. Α, το ληστεί τίποτα δεν έχει. Δεν είναι όμορφο. Εσύ, έχω κάνει πριν. Εγώ έχω κάνει τώρα, να. Για να γίνει σοπαλία, να είστε τέτοιοι. Όχι. Τρίτο γύρο. Για δεύτερο γύρο. Έλα, μωρέ, είναι άχρηστος. Κοίτα πόσο καλή που είμαι εγώ. Ρε Τόλε. Πάνω στο μικρόφωνο, μαν. Μάθε πρώτα να χτυπάς. Έχεις χαλάσει το καπάκι και τίποτα δεν πέτυχε. Λοιπόν, παιδιά, στο σημερινό βίντεο μαζί με τον Τόλι δουλέψαμε 24 ώρες σε μία κάρτινη πιτσαρία. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το like, κάντε μία εγγραφή και γράψτε κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε, ποιος ήταν καλύτερος στη πιτσαρία? Κάτω στα σχόλια. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Κύριε Τιμπορό, περίμενε.